Αν το μέτρο για την καταπολέμηση του στόχου είναι η Ρουφιανιά, τι να πω. Συγχαρητήρια για τη χώρα μας από εκεί και πέρα. Μπορεί περισσότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να έχουν συμμορφωθεί και να εκδίδουν ομότυπες αποδείξεις, όμως υπάρχουν ακόμα αρκετοί επιτίδη που συνεχίζουν να δίνουν κάτι περίεργα χαρτάκια στους ανυποψίαστους. Τρανό παράδειγμα το δελτίο παραγγελίας, που κάποιοι στην εστίαση ακόμα το πασάρουν σαν απόδειξη. Αυτά ακριβώς τα φαινόμενα κυνηγάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την εφαρμογή Η Απόδειξη, που αναβαθμίζεται σε νέα έκδοση που θα ανοίγει το δρόμο για χρηματική αμοιβή από 100. Μέχρι και 3.000 ευρώ σε όσους καρφώνουν μαϊμού αποδείξεις χωρίς QR code και όσα άλλα ορίζει ο νόμος. Στον ελεκτικό μηχανισμό βλέπουμε πως βάζει τους απλούς πολίτες το Υπουργείο Οικονομικών, εγκαινιάζοντας τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ για καταγγελίες. Πλέον μπορούν οι πολίτες μέσω αυτής της πλατφόρμας να μπουν και να ονοματίσουν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα την επιχείρηση στην οποία έχουν έρθει σε συναλλαγή και έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχει κάποια παράβαση. Από εκεί και έπειτα η ΑΔΕ συλλέγει όλες αυτές τις πληροφορίες, τις αξιολογεί και από εκεί και πέρα προχωράει σε ελέγχους. Βλέπουμε ότι θα ανταμείβει στις επώνυμες καταγγελίες και τους απλούς πολίτες αν από αυτούς τους ελέγχους βγουν μεγάλα αποτελέσματα φοροδιαφυγής. Αναμένουμε να δούμε πώς θα τρέξει αυτό το μέτρο. Η αμοιβή θα είναι κλιμακωτή ανάλογα με την αξία της συναλλαγής. Θα ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και το δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, με ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ. Εγώ είμαι 78 χρονών. Χαφιές δεν έχω γίνει. Αυτά που άκουγα με την κατοχή τους χαφιέδες, τους μισώ θανάσιμα. Δεν μπορώ να πάω να καταγγείλω επαγγελματία εγώ. Δεν μπορώ. Γιατί τα λεφτά που λένε θα δίνει μπόνους. Μπορεί να μ' αρρωστήσει κανένα παιδί το εγγόνιο μου και θα έχω τύψεις. Δεν θέλω να εκφράσω την άποψη αυτού. Σας θυμίζει παλαιότερες εποχές. Καλύτερα μην την πω. Μπόνους, πώς το βλέπετε. Πολύ καλό. Μια χαρά είναι. Μακάρι να τους πιάσω. Γιατί οι άλλοι να πληρώνουν και οι άλλοι να μην πληρώνουν. Λογικό είναι. Τρίτο κοσμικό. Το θεωρώ ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Μπορεί να υπάρχουν και διαφορές. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό δηλαδή να τον επιβραβεύεις έναν άνθρωπο όταν ρουφιανεύει κάποιον άλλον. Γιατί όλοι πέφτουμε σε... κανένας δεν είναι άγιος σε παραπτώματα. Δεν σημαίνει ότι κριτής... Τότε πάμε στο λαϊκό δικαστήριο κάποια στιγμή. Κάποιος που μπορεί να έχει μια διαφορά με κάποιον, δεν ξέρω. Είναι για πρώτη φορά φαίνεται που έχουμε κυβέρνηση που επιδοτεί εντός εισαγωγικών τη λέξη ρουφιανιά. Γιατί αν πληρώνεσαι για να καταδίδεις άλλους και να το περνάμε κιόλας ότι είναι κάτι που θα προχωρήσει την κοινωνία, μόνο καλό δεν είναι. Το κράτος πρέπει να έχει τα μέτρα και να είναι τα κατάλληλα που να μπορεί να βρίσκει τη φοροδιαφυγή, που είναι ένα πράγμα που τα ακούμε τα τελευταία 20 χρόνια. Όποια κυβέρνηση λέει για μεταρρύθμιση και για να προχωρήσει την κοινωνία, πάντα δεν μπορεί, έχει στόχο τη φοροδιαφυγή. Έχετε δει από κανέναν να έχει καταφέρει να την καταπολεμήσει? Γιατί εγώ δεν έχω δει ποτέ κανέναν. Πρόκειται για μια εκκρεμότητα αμοινών που κλείνει μέσω του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που παρουσιάστηκε και αφορά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η καταγγελία του πολίτη θα μπορεί να γίνεται είτε ανώνυμα, μπαίνοντας μέσα στην ΑΔΕ, στην ψηφιακή πλατφόρμα, είτε επώνυμα με τους κωδικούς TaxisNet. Θα μπαίνει μέσα, θα καταγράφει σε ποια επιχείρηση πήγε, το ονοματεπώνυμο, τα φημή της επιχείρησης, αν έχει αποδεικτικά στοιχεία, τι παρατήρησε, τις παρατηρήσεις, τι είδε δηλαδή, τι διαπίστωσε και το θεωρεί παράνομο, και θα το υποβάλει ως αίτημα στην ΑΔΕ.